Ο Σίντχαμετ Μπενεγγέλη, χρονογράφος αυτής της αληθινής ιστορίας, αναφέρει ότι ο παπάς και ο κουρέας για ένα μήνα απέφυγαν να δουν το Δον Κιχώτη. Δεν ήθελαν να του θυμίσουν καταστάσεις από το παρελθόν. Όμως συνέχισαν να επισκέπτονται την οικονόμο και την ανιψιά του. Πρέπει να τον φροντίζετε πολύ και να τρέφετε σωστά. Το άδειο στομάχι γεμίζει το μυαλό με αέρα. Το κάνουμε, πάτερ, αλλά βλέπουμε ότι ο θείος μου μερικές φορές έρχεται στα λογικά του. Τότε νομίζω ότι ο κ. Νικολάς και εγώ μπορούμε να ανέβουμε και να τον δούμε. Δεν θα του μιλήσουμε καθόλου για περιπλανόμενους υπότες. Ασφαλώς. Θα ήταν επικίνδυνο να θίξουμε αυτό το ευαίσθητο σημείο. Καλησπέρα σας, Δον Αλόνσο Κιχάνο. Περάστε, φίλοι μου. Η όψη σας φαίνεται πολύ καλύτερα από την τελευταία φορά που σας είδαμε. Έχω περισσότερη διάθεση από τότε, κάτι που είναι καλό. Η λύπη βλάπτει την υγεία και μπορεί να προκαλέσει θάνατο. Εσείς αυτός που παρασύρει και αποσπά τον κύριό μου και τον πηγαίνει στην άκρη του κόσμου. Όχι, κυρά μου, όχι. Εγώ είμαι αυτός που τον έχουν παρασύρει και τον πηγαίνουν στην άκρη του κόσμου. Αλήθεια σου λέω. Εγώ είμαι αυτός και όχι ο αφέντης μου. Αυτός με έβγαλε από τη σειρά μου με την υπόσχεση ενός νησιού που ακόμα περιμένω. Αυτός με πήγε στην άκρη του κόσμου. Πήγαινε να κυβερνήσεις το σπίτι σου και να δουλέψεις τη γη σου και άσε τα νησιά και τα λαγκάδια. Αληψιά, βάγια! Αφήστε τον καβγά και αφήστε τον Σάντσο να ανέβει ένα παιδί. Μα θείε, θα δεχτείς αυτόν τον αργόστροφο? Ασφαλώς και θα τον δεχτώ. Ανοίξτε του δρόμο. Ο κ. Νικολάς και εγώ φεύγουμε. Να ξαναπεράσετε όποτε θέλετε. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα, κύριε κυβερνήτα. Όσο λιγότερο το σκεφτόμαστε, τόσο πιο γρήγορα θα ανακάμψει ο ευγενής μας. Και πες μου, Σάντσο φίλε μου, τι λένε για μένα? Σε τι υπόλοιψη με έχει ο κόσμος? Τι σκέφτονται για μένα οι ευγενείς και οι υπότες? Τι λένε για το θάρρος, τους άθλους και την ευγένειά μου? Λοιπόν, κάποιοι λένε ότι είστε ένας χαριτωμένος τρελός. Άλλοι σας θεωρούν γενναίο, αλλά άτυχο. Κι άλλοι ότι είστε ευγενείς, αλλά άσχετος. Κοίτα, Σάντσο, όπου και να βρίσκεται η αρετή, θα πρέπει να την κυνηγήσεις. Λίγοι από τους φημισμένους του παρελθόντος κατάφεραν να μη συκοφαντηθούν από την κακία των άλλων. Ο Ιούλιος Κέσαρας, συνετός και γενναίος στρατηγός, κατηγορήθηκε για φιλόδοξος. Ο Αλέξανδρος, που με τους άθλους το ονομάστηκε Μέγας, κατηγορήθηκε για μέθυσο. Μέθυσος? Γεμίστε. Γεμίζει, Σάντσο, αλλά αδειάζει κανάτα. Έτσι, ανάμεσα σε τόσες συκοφαντίες των καλών, μπορούν να βρίσκονται και οι δικές μου επίσης. Όμως ακόμα μένουν τα πιο δύσκολα, κύριε. Χθες το βράδυ έφτασε στο χωριό ο γιος του Μπαρτολομέ Καράσκο. Αυτός που σπούδασε στη Σαλαμάνκα και είναι τώρα πια πτυχιούχος. Όταν πήγα κι εγώ για τα καλωσορίσματα, μου είπε ότι κυκλοφορεί ήδη σε βιβλία η ιστορία σας. Έχω εδώ ένα με τίτλο «Ο τετραπέρατος ευγενής Δον Κιχώτης της Μάντσα», στο οποίο αναφέρεσαι και εσύ, Σάντσο Πάντσα, και η κυρία Δουλτσινέα του Τομπόσο. Κάποιος σοφός μάγος πρέπει να είναι ο συγγραφέας της ιστορίας μας. Αυτοί, ξέρεις, δεν καταφέρουν να γράψουν τίποτα από αυτά που θέλουν. Εάν θέλετε να σας φέρω το σπουδαγμένο, να πάω να τον φέρω. Με χαρά, φίλε μου.
γιατί με εκπλήσει αυτό που μου είπες. Πάω να τον φέρω αμέσως, Δον Κιχώτη μου. Ας μου δώσει η εξοχότητά σας στο χέρι της, κύριε Δον Κιχώτη. Είστε ένας από τους πιο ξακουστούς περιπλανόμενους υπότες που υπήρξαν ποτέ πάνω στη γη. Ευτυχώς ο Σιντ Χάμετ Μπενεγγέλη κατέγραψε τα κατορθώματά σας και πρόσφατα ένας περίεργος μετέφρασε από τα αραβικά στα ισπανικά ώστε να μπορεί να τα καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Δηλαδή, είναι αλήθεια ότι η ιστορία μου είναι γραμμένη και ότι ήταν Άραβας ο σοφός που την κατέγραψε? Βεβαίως και είναι αλήθεια, κύριε. Ήδη υπάρχουν χιλιάδες βιβλία τυπωμένα στη Πορτογαλία, τη Βαρκελόνη και τη Βαλένθια. Και λέγεται ότι τυπώνεται τώρα και στην Αμβέρσα. Προσωπικά νομίζω ότι δεν πρέπει να μείνει έθνος ή γλώσσα που να μην κυκλοφορήσει το βιβλίο. Όμως πείτε μου, κύριε, γιατί θα ήθελα να ξέρω, ποιοι άθλοι μου επαινούνται περισσότερο σε αυτή την ιστορία? Σε αυτό το θέμα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Κάποιοι προτιμούν την περιπέτεια με τους ανεμόμυλους που μεταμορφώθηκαν σε γίγαντες. Άλλοι προτιμούν αυτή με το κράνος του Μαμπρίνο ή την άλλη με τους στρατούς του Πενταπολίν. Όμως για άλλους, υπερτερεί από όλες η απελευθέρωση των καταδίκων. Τι λέει! Πόσες ανοησίες βάζει στο κεφάλι του φτωχού μου του κυρίου, αυτός ο μοχθηρός και ψεύτης πτυχιούχος. Θα γράψει ο συγγραφέας και δεύτερο μέρος. Ναι, το έχει υποσχεθεί, όταν σας βρει. Αυτά τα χλιμιντρίσματα του Ροσινάντε μου φαίνονται καλός ιονός. Σε 4 ημέρες θα αναχωρήσω και πάλι. Πρέπει να φύγω. Πάω να το πω στην Τερέζα, για να αρχίσει τις ετοιμασίες. Πείτε μου, κύριε, από πού νομίζετε πως θα πρέπει να αρχίσω τη νέα περιπέτεια? Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να κατευθυνθείτε προς το βασίλειο της Αραγωνίας, στην πόλη της Σαραγώσα. Πρόκειται να διεξαχθούν κάποιες πολύ επίσημες μονομαχίες για τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου. Θα μπορέσετε να αποκτήσετε φήμη παγκοσμία, αν καταφέρετε να νικήσετε τους υπότες της Αραγωνίας. Τι φέρνεις, Σάντσο, και έρχεσαι τόσο χαρούμενος? Είμαι χαρούμενος γιατί θα υπηρετήσω και πάλι τον αφέντη μου. Αναχωρεί για τρίτη φορά να αναζητήσει περιπέτειες. Και χαίρομαι γιατί μπορεί να βρω κι άλλα 100 εσκούδα όπως αυτά που ήδη ξοδέψαμε. Το μόνο που με στεναχωρεί είναι ότι θα πρέπει να αποχωριστώ εσένα και τη Σαντσίτα μου. Αυτές τις μέρες πρέπει να προσέχουμε πολύ το Ρούσιο. Διπλασίασέ του το άχυρο. Δεν πάμε σε γάμο, πάμε να γυρίσουμε τον κόσμο και να αντιμετωπίσουμε γίγαντες φοβερούς. Καλά λέω εγώ ότι οι περιπλανόμενοι υπασπιστές δεν τρώνε τζάμπα ψωμί. Και πριν περάσει πολύς καιρός, θα γίνω κυβερνήτης του νησιού που μου έχει υποσχεθεί ο αφέντης. Όταν νύχτωσε, συνοδευόμενοι από τον πτυχιούχο που ήθελε να τους ξεπροβοδήσει, πήραν το δρόμο για το Τομπόσο. Ο Δον Κιχώτης πάνω στον καλό Ροσινάντε και ο Σάντσο στο Ρούσιό του. Σας παρακαλώ να με ενημερώνετε για την καλή ή κακή σας τύχη, για να χαρώ ή να λυπηθώ με αυτή. Όπως ορίζουν σαφώς οι νόμοι της φιλίας. Το υπόσχομαι. Αντίο, καλέ μου φίλε. Αντίο, καλέ μου κύριε. Καλή τύχη, άνθος της υποσύνης. Άνθος λαμπερό των όπλων. Ας ξεκινήσει το δρόμο η εξοχότητά σας, που είναι το καταφύγιο των ορφανών και η τιμή των δεσποινίδων. Ο Σαμψόν γύρισε προς το χωριό και ο Δον Κιχώτης με το Σάντσο πήραν το δρόμο για το Τομπόσο. Άφησα το Δον Κιχώτη και το Σάντσο στο δρόμο για το Τομπόσο. Ελπίζω να φτάσουν σήμερα και όλα στο βράδυ. Εκεί ο περιπλανόμενος υπότης μας, ο διορθωτής των αδικιών, θα λάβει την ευλογία της δάμας του, της Δουλτσινέας. Θα ξεκινήσει για νέες περιπέτειες και θα κάνει τη δικαιοσύνη να λάμψει. Μα τι θα κάνει όταν δεν θα βρει τη Δουλτσινέα του? Θα βρει την Αλντόνσα Λορένσο, που για την περίπτωσή μας είναι το ίδιο. Σωστά, Αλντόνσα Δουλτσινέα, τι σημασία έχει? Ξέρουμε ότι θα πάει στις μονομαχίες της Σαραγώσα γιατί εγώ ίδιος το συμβούλεψα. Το σημαντικότερο είναι να πετύχουμε αυτό που σχεδιάσαμε. Ναι, να τον κάνουμε να γυρίσει στο σπίτι του και να ξεχάσει για πάντα τις μανίες με τους υπότες. Θα τα καταφέρουμε. Μην αμφιβάλλετε καθόλου γι' αυτό.
ποτέ. Τέτοια μάτια γλυκά δεν είδα ποτέ. Σαν τα μάτια σου όλα τέτοια μάτια. 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 Άλλο ένα τραγουδάκι. Μετά, γιατί τώρα στέχνω σε λαιμόχι μου. Τότε βρέξτρο με κρασί, Πέτρα. Μα είναι η Αλντόνσα Δουλτσινέα. Ντέι, Ρούσιο. Ντέι. Κύριε Δον Κιχώτη. Πού είστε? Τι τρέχει, καλέ μου φίλε Σάντσο? Να σημειώσω αυτή τη μέρα με χρυσά γράμματα ή με μαύρα? Καλύτερα να τη σημειώσετε με πολλά χρώματα και με γράμματα που να φαίνονται καλά. Τότε σίγουρα μου φέρνεις καλά νέα. Τόσο καλά που δεν έχετε παρά να σπυρουνίσετε λίγο τον Ροσινάντε και θα αντικρίσετε την κυρία Δουλτσινέα. Έρχεται μαζί με κάποιες φίλες της να σας συναντήσουν. Άγιε πατέρα, τι είναι αυτά που λες, Σάντσο φίλε μου? Κοίτα, μη με παραπλάνεις και μη θέλεις με ψεύτικες χαρές να ξεγελάσω τις αληθινές μου λύπες. Τι θα κέρδιζα αν σας παραπλανούσα? Είστε τόσο κοντά για να δείτε μόνος σας την αλήθεια. Νάτι, έρχεται η πριγκίπισσα με τις φίλες της. Γαϊδουράκι μας είναι η καλμά που έχεις. Σε φορτώσα πολύ κι άλλο δεν αντέχεις. Και δεν αντέχεις και δεν αντέχεις. Κλάτσα και πήρα που δεν. Είπες ότι είδες έξω από την πόλη τη Δουλτσινέα, Σάντσο. Μήπως δεν βλέπετε καλά, Δον Κιχώτη μου? Δεν τη βλέπετε να έρχεται, λάμποντας όπως ο ήλιος? Βλέπω μονάχα τρεις εργάτριες και αυτό είναι αλήθεια όσο είμαι εγώ ο Δον Κιχώτης και εσύ ο Σάντσο Πάντσα. Ανοίξτε τα μάτια σας, κύριε, και ελάτε να χαιρετήσετε την κυρία των σκέψεών σας. Ω, γαϊδουράκι! Βασίλισσα, πριγκίπισσα και δούκισσα της ομορφιάς, υποδεχτείτε την εξοχότητά του, τον σκλαβωμένο υπότη. Στέκεται εκεί, αναστατωμένος που βρίσκεται μπροστά σας. Εγώ είμαι ο Σάντσο Πάντσα, ο υπασπιστής. Εκείνος είναι ο Δον Κιχώτης της Μάντσα, ο ονομαζόμενος υπότης με τη θλιμμένη όψη. Φύγετε από μπροστά μας και αφήστε μας να περάσουμε, βιαζόμαστε. Ω, πριγκίπισσα και κυρία ολόκληρου του τομπόσο, η καρδιά σας δεν γλυκαίνει όταν βλέπετε γονατισμένο μπροστά σας τον πιο γενναίο από όλους τους περιπλανόμενους υπότες? Κοίτα τι λένε οι πλούσιοι για να κοροϊδέψουν τις χωριατοπούλες. Λες κι εμείς δεν ξέρουμε να κοροϊδεύουμε από κι αυτοί. Συνεχίστε το δρόμο σας και αφήστε μας να συνεχίσουμε κι εμείς το δικό μας. Σήκω, Σάντσο. Η κακή μου τύχη εξακολουθεί να μου κλείνει τους δρόμους από όπου μπορεί να έρθει κάποια χαρά για μένα. Κι εσύ, μοναδικό βάλσαμο της καρδιάς που σε λατρεύει. Κι αφού ο κακός μάγος που με κυνηγάει έβαρε σύννεφα στα μάτια μου αλλοιώνοντας την ασύγκριτη ομορφιά σου, μη σταματάς να με κοιτάς όλο αγάπη, βλέποντας την υποταγή με την οποία σε λατρεύει η ψυχή μου. Κοίτα τον παππού, σιγά μη γενοφίλοι με τα αραμολιμέντα. Κάντε στην άκρη να φύγουμε και αρκετά με την πλάκα. Πάλι αυτός. Λοιπόν, όχι. Ω Θεέ μου, η κυρία είναι πιο ανάλαφρη και από πουλί. Μπορεί να δείξει και στον πιο επιδέξιο κορδοβέζο ή μεξικάνο πώς να υπέβει. Σάντσο, καλέ μου φίλε, καταλαβαίνεις πόσο πολύ με μισούν οι μάγοι. Κοίτα τη μανία που μου έχουν, που μου πήραν τη χαρά να δω την ομορφιά της Δουλτσινέας, μεταμορφώνοντάς την σε χοντροκομμένη χωριατοπούλα. Για να πω την αλήθεια, εγώ δεν είδα την ασχήμια της Δουλτσινέας, αλλά την ομορφιά της Αλντόντσας. Για να μην δω την ομορφιά της καλής μου Δουλτσινέας, φίλε μου Σάντσο, στο λέω και θα στο πω χίλιες φορές. Είμαι ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Ξεκαβαλίκεψε, φίλε μου, και λύσε τα άλογα. Εδώ αυτά θα βρούνε άφθονο χορτάρι και εγώ άφθονη σιωπή και μοναξιά για τις ερωτικές μου σκέψεις. Αδελφέ μου Σάντσο, ξύπνα, γιατί μας περιμένουν νέες περιπέτειες. Ο Θεός δεν τα φέρει καλά. Κοίτα, και θα δεις εκεί έναν περιπλανόμενο υπότι.
Όμως άκου, κουρδίζει ένα λαούτο και πρέπει να ετοιμάζεται να τραγουδήσει κάτι. Τότε πρέπει να είναι ερωτευμένος υπότης. Δεν υπάρχει κανένας που να μην είναι. Θέλω να δω την Κασιλδέα. Την Κασιλδέα. Είναι σκληρή μα τη λατρεύω. Για την ωραία. Ω Κασιλδέα, Κασιλδέα, μου γίνεσαι μόνη ιδέα. Ω Κασιλδέα απ' τη Βαντάλια, σαν το λουλούδι, σαν μια ντάλια. Τι άλλο θέλεις, σκληρή, απ' τον υπότι που έχεις εχμαλωτήσει? Γιατί δεν μ' αγαπάς επιτέλους, σκληρή και άκαρδη γυναίκα? Δεν βλέπεις ότι έχω λυγίσει από τις τόσες ήττες? Αυτό είναι λάθος. Ποιος είναι εκεί? Ποιος είναι? Είσαι χαρούμενος ή από τους θλιμμένους? Από τους θλιμμένους. Τότε πλησίασε κοντά μου. Εγώ είμαι πιο λυπημένος και πιο θλιμμένος από όλους. Καθίστε εδώ, κύριε υπότη. Είμαι σίγουρος ότι είστε υπότης αφού σας βρήκα σε αυτό το μέρος. Εδώ που η μοναξιά συντροφεύει εμάς που ασκούμε την περιπλανόμενη υποσύνη. Υπότης είμαι και ασχολούμαι ακριβώς με αυτό που είπατε. Μα τον ουρανό που βρίσκεται από πάνω μας πάλεψα με τον Δον Κιχώτη. Τον νίκησα και τον υπέταξα. Είναι ψηλός ξερακιανός. Έχει αετήσια μύτη και μεγάλο μουστάκι. Τριγυρνάει με το όνομα ο υπότης με τη θλιμμένη όψη. Και έχει για υπασπιστή έναν εργάτη που το λένε Σάντσο Πάντσα. Καβαλάει ένα ξακουστό άλογο που το λένε Ροσινάντε. Και τέλος έχει για κυρά των σκέψεων του κάποια δουλτσινέα από το Τομπόσο. Δεν με πιστεύετε? Μάθετε ότι αυτός ο Δον Κιχώτης που λέτε είναι ο καλύτερος μου φίλος. Και αν αυτό δεν σας φτάνει, εδώ είναι ο αληθινός Δον Κιχώτης που θα αναμετρηθεί μαζί σας. Πεζός ή έφυπος. Όρος της μονομαχίας μας θα είναι ότι ο νικημένος θα υποταχθεί στη θέληση του νικητή. Τρέχα, καταραμένο άλογο! Τρέχα, τρέχα, καταραμένο! Πανάθεμα! Ο υπότης των καθρεφτών έχασε το κοντάρι και την ασπίδα του. Θα μονομαχήσουμε με τα ίδια όπλα. Θεέ μου! Καταστροφή! Θα πεθάνεις, υπότη, αν δεν ομολογήσεις ότι η ασύγκριτη δουλτσινέα του Τομπόσο υπερτερεί σε ομορφιά της δικής σου Κασιλδέα της Βαντάλια. Ω, τρέχα, Σάντσο, και κοίτα αυτό που πρέπει να δεις και δεν θα μπορείς να πιστέψεις. Κάνε γρήγορα, παιδί μου, και δες τι μπορεί να κάνει η μαγεία. Τι μπορούν να κάνουν οι μάγοι και τα ξόρκια, Σάντσο? Είναι ο Σαμψόν Καράσκο. Χωρίς αμφιβολία, αυτός πρέπει να είναι ένας από τους μάγους εχθρούς σας που πήρε τη μορφή του φίλου μας, του κυρίου Σαμψόν. Καρφώστε του το σπαθί και θα ελευθερωθεί από τον κακό μάγο που μας κυνηγάει με τα ξόρκια του. Προσέξτε τι κάνετε, κύριε Δον Κιχώτη! Αυτός που έχετε στα πόδια σας είναι ο πτυχιούχος, ο φίλος σας, και εγώ ο υπασπιστής του! Ποτέ δεν είδα υπασπιστή με τέτοια μύτη. Είναι ψεύτικη. Μανούλα μου, εσείς δεν είστε ο Τομέσεσιάλ, ο γείτονάς μου? Ναι, εγώ είμαι, φίλε και κουμπάρε μου, Σάντσο Πάντσα. Ναι, περισσότερο αξίζει ένα ξεχαρβαλωμένο παπούτσι της Δουλτσινέας από τα μαλλιά της δικιάς μου. Θα πρέπει να μου υποσχεθείτε ότι τώρα θα πάτε στο Τομπόσο. Θα παρουσιαστείτε στην κυρία μου και στη συνέχεια θα με αναζητήσετε. Τα ίχνη των άθλων μου θα σας χρησιμεύσουν ως οδηγοί. Να σας εξηγήσω. Για να έρθετε εγώ να μου πείτε αν η Δουλτσινέα είναι ακόμη μαγεμένη ή όχι. Το υπόσχομαι. Επίσης, θα πρέπει να ομολογήσετε και να πιστέψετε ότι εκείνος ο υπότης που νικήσατε δεν ήταν και δεν μπορούσε να ήταν ο Δον Κιχώτης της Μάντσα, αλλά άλλος που το έμοιαζε. Κι εγώ ομολογώ και πιστεύω ότι εσείς, παρόλο που μοιάζετε με τον πτυχιούχο Σαμψόν Καράσκο, δεν είστε αυτός, αλλά κάποιος άλλος που του μοιάζει εξαιτίας μαγικών που σας έκαναν. Ομολογώ και πιστεύω τα πάντα.
Αφήστε με όμως τώρα να σηκωθώ, εάν βέβαια τα καταφέρω μετά από την πτώση που είχα. Είναι αυτός ο Τομέσεσιάλ ή είναι άλλο μαγικό? Και αυτός είναι ο Σαμψόν Καράσκο ή είναι ο υπότης των καθρεφτών? Ο καθρεφτάς και ο υπασπιστής του, μουτρωμένοι και ιτημένοι, απομακρύνθηκαν από το Δον Κιχώτη και το Σάντσο, που συνέχισαν το δρόμο τους για τη Σαραγώσα. Τι γιορτή! Μανούλα μου! Πόπο ένα ψητό! Τι γιορτή! Πόπο! Πω, πόσα φαγητά και ποτά μαζί! Hey, πού πας, Σάντσο? Θέλω να τα δω και να τα μυρίσω όλα! Αδερφέ μου μάγειρα, θα με αφήσεις, σε παρακαλώ, να βρέξω ένα ξεροκόμματο στην κατσαρόλα σου? Αδερφέ μου, σήμερα δεν είναι μέρα πείνας χάρη στον καμπάτσο τον πλούσιο. Βρείτε μια κουτάλα και ξαφρίστε δύο κότες και καλή σας όρεξη. Δεν βλέπω καμιά κουτάλα. Εγώ φταίω, ο αμαρτωλός. Τι σύμπρος πρέπει να είστε? Περιμένετε. Μπορείτε να φάτε, φίλε μου, για πρωινό αυτά τα πραγματάκια. Μέχρι να φτάσει η ώρα για το πραγματικό φαγητό. Αυτό είναι αλήθεια ή ονειρεύομαι? Δώστε μια αλήθεια, φίλε μου. Ευχαριστώ, αδερφέ μου. Ο Θεός να σου ξεπληρώσει την γενεοφροσύνη σου. Σάντσο, πού είσαι? Να ζήσουν ο Καμάτσο και η Κυτέρια. Ο Λούσιος και η όμορφη. Η Κυτέρια, η πιο όμορφη του κόσμου. Είναι φανερό ότι αυτοί δεν έχουν δει τη Δουλτσινέα μου. Γιατί αλλιώς δεν θα επενούσαν τόσο αυτή την Κυτέρια. Μπράβο! Τι ωραίο! Πολύ ωραίο! Να ζήσουν οι νόμισροι! Μπράβο! Ζήστε! Να ζήσουν! Να ζήσουν! Τι όμορφα μαλλιά που έχει η κοπέλα! Δεν έχω ξαναδεί πιο μακριά και πιο ξανθά μαλλιά! Τι παράστημα και τι αέρας! Μοιάζει με λιγερό φίνικα! Μοιάζει με άγαλμα! Γελάω με τα χωριάτικα κομπλιμέντα σου, Σάντσο! Να ζήσετε! Περιμένετε λίγο, άνθρωποι άμυαλοι και βιαστικοί! Το ξέρεις καλά, Κυτέρια, ότι όσο εγώ ζω, δεν μπορείς να παντρευτείς με άλλον. Περίμενα με τον καιρό και τη δουλειά να καλυτερέψω την τύχη μου. Όμως εσύ, ξεχνώντας την αγάπη μας, θέλεις να κάνεις αφέντη αυτού που είναι δικό μου εκείνον, που σε αγοράζει με τα λεφτά του. Εγώ, ο πατέρας μου. Να ζήσουν ο πλούσιος Καμάτσο και η αχάριστη Κυτέρια. Κι ας πεθάνει ο Βασίλειος, που η φτώχεια του έκοψε τα φτερά της τύχης του και τον έστειλε στον τάφο. Όχι! Μανούλα μου! Βασίλειε, βασιλιέ μου! Τι έκανε αυτός ο τρελός? Βασίλειε, φίλε μου! Τι μπορούμε να κάνουμε? Εγώ φεύγω! Ανοίξτε δρόμο! Κύριε, μήπως έχετε το βάλσαμο του Φιεραμπράς που τα γιατρεύει όλα? Αφήστε με, φίλοι μου, αφήστε να δω εγώ! Ο κύριος μου θα τον γιατρέψει, σίγουρα! Ζει ακόμη! Να του βγάλουμε το σπαθί! Όχι! Αν του το βγάλουμε, θα πεθάνει αμέσως! Αν ήθελες, σκληρή Κυτέρια, να γίνεις γυναίκα μου αυτές τις τελευταίες στιγμές. Αδερφέ μου, φροντίστε πρώτα την υγεία της ψυχής και ζητήστε συγγνώμη από το Θεό για ό,τι έχετε κάνει. Πρώτα πρέπει η Κυτέρια να γίνει γυναίκα μου. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που τη ζητάω. Ο Βασίλειος ζητάει ένα πράγμα πολύ δίκαιο. Ο Καμάτσο θα είναι το ίδιο τιμημένος παίρνοντας την Κυτέρια ως χείρα,
όπως κι αν την έπαιρνε ελεύθερη. Δώσε τη συγκατάθεσή σου να γίνεις γυναίκα του βασίλειου Κυτέρια. Ο Καμάτσο δεν έχει αντίρρηση. Ετοιμάστε γρήγορα τα απαραίτητα, γιατί η ψυχή του χάνεται και δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Καλό, αν δεν υπάρχει άλλη λύση. Ο Καμάτσο είναι καλός. Να ζήσει ο Καμάτσο! Σου δίνω το χέρι ως νόμιμη σύζυγος και παίρνω το δικό σου αν μου το δίνεις. Ναι, σου το δίνω. Θα είμαι πάντα ο σύζυγός σου. Θα είμαι η γυναίκα σου. Θα ζήσουμε καλά. Μόνο ο θάνατος μπορεί να μας χωρίσει. Για έτοιμο θάνατος ο πιτσιρικάς μιλάει πολύ μου φαίνεται. Σας ονομάζω σύζυγους στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όπα, ωραίο κι αυτό. Σηκώθηκε πάνω. Θέκη κύριε. Θαύμα, θαύμα. Όχι θαύμα, πονηριά και επιδεξιότητα. Δεν είναι τραυματισμένο. Τόσο χαζό με είχατε που θα πήγαινα να σκοτωθώ. Άλλη είναι η χαζή. Ο Βασίλειος ζει. Να ζήσει ο Βασίλειος. Κοίτα έναν κολπάτζι. Αυτό είναι κοροϊδία και χλεβασμός. Κυτέρια, αγάπη μου. Γενναίε μου, Βασίλειε. Τώρα εγώ θα είμαι που θα σε τραυματίσω, αλλά αυτή τη φορά στα αλήθεια, απατεώνα. Θα μου το πληρώσεις αυτό, παλιοκλέφτη. Εσύ προσπαθούσες να μου την πάρεις. Πάρε το σπαθί μου, Βασίλειε. Όμως τώρα είναι αλήθεια. Σταματήστε, κύριοι! Γιατί δεν υπάρχει λόγος να πάρετε εκδίκηση για τις αδικίες που γίνονται για τον έρωτα. Έχετε υπόψη ότι ο έρωτας και ο πόλεμος είναι το ίδιο πράγμα. Όπως στον πόλεμο είναι θεμητό να χρησιμοποιείς τεχνάσματα και στρατηγικές για να νικήσεις τον εχθρό, έτσι και στις ερωτικές μονομαχίες θεωρούνται καλά τα κόλπα που γίνονται με σκοπό τη νίκη. Φώτισε μας, Άγιο Πνεύμα, φώτισε μας τους αμαρτωλούς. Η Κυτέρια είναι του Βασίλειου και ο Βασίλειος της Κυτέρια, γιατί έτσι αποφάσισε ο Θεός. Αμήν. Ο Καμάτσο είναι πλούσιος και θα μπορέσει να παντρευτεί με όποια θελήσει. Ο Βασίλειος έχει μόνο την Κυτέρια και δεν πρέπει να τον την πάρει κανείς, όσο ισχυρός κι αν είναι, γιατί αυτούς τους ένωσε ο Θεός. Και αυτός που θα αποφασίσει να τους χωρίσει θα πρέπει να περάσει από την κόψη του σπαθιού. Προσοχή. Μπράβο, αφέντη μου! Ο Καμάτσο πίστηκε και γαλήνεψε. Ο Βασίλειος ηρέμησε κι αυτός. Ο Καμάτσο, για να αποδείξει ότι είχε ξεχάσει την απάτη, έδωσε διαταγή να συνεχιστεί η γιορτή σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Να ζήσουν οι άνθρωποι! Μεσογεία! Ο Βασίλειος, η γυναίκα του, οι φίλοι τους και ο Δον Κιχώτης με το Σάντσο Πάντσα πήγαν στο χωριό του Βασίλειου. Οι τίμοι οι φτωχοί έχουν ανθρώπους να τους αγαπούν, να τους θυμούν και να τους βοηθούν. Και οι πλούσιοι έχουν ανθρώπους να τους κολακεύουν και να τους συνοδεύουν. Η Κυτέρια και ο Βασίλειος έκαναν πολλές προσπάθειες να φιλοξενήσουν στο σπίτι τους τον Δον Κιχώτη. Ήθελαν να τον ευχαριστήσουν για τη γενναιότητά του να υπερασπιστεί το γάμο τους. Πού θα μπορούσα να βρω έναν οδηγό να πάει στη σπηλιά του Μοντεσίνος? Θέλω να δω αν αληθεύουν όλα αυτά τα θαυμαστά πράγματα που λέγονται για αυτή. Έχω ένα ξάδερφο καλό σπουδαστή που αγαπάει πολύ τα βιβλία με τις ιστορίες των υποτών. Ναι, αυτός θα σας πάει στη σπηλιά και θα σας δείξει τις ξακουστές λίμνες της Μάντσα. Λίγο αργότερα, ο Δον Κιχώτης, ο Σάντσο και ο εξάδελφος πήραν το δρόμο για τη σπηλιά. Σκεφτείτε, κυρία μου, τι πάτε να κάνετε. Μην μπείτε εκεί μέσα. Γιατί να πάτε να δείτε τι υπάρχει σε αυτή την τρύπα, που πρέπει να είναι χειρότερα και από μπουντρούμι. Πάψε και σώπα, γιατί αυτή η αποστολή είναι φυλαγμένη για μένα. Προσέξτε καλά τι υπάρχει εκεί μέσα και θα γράψω μετά ένα βιβλίο, εσύ. Ξεχαστήκαμε και δεν πήραμε ένα μικρό κουδούνι, ώστε με τον ήχο του να ακούγατε ότι εγώ κατέβαινα και ότι ήμουν ζωντανός. Όμως καθώς τώρα είναι αδύνατον, ας με οδηγήσει η θέληση του κυρίου. Ω πάλευκη και ασύγκριτη δουλτσινέα του τον Πόσο. Την απίστευτη ομορφιά σου, ηκετεύω, να μην μου αρνηθείς τη χάρη σου τώρα που τη χρειάζομαι τόσο πολύ. Πρόκειται να κατέβω και να βυθιστώ σε αυτή την άβυσσο μόνο και μόνο για να μάθει ο κόσμος ότι εσύ αν με βοηθάς, δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορώ να κάνω. Μανούλα μου! Έρχομαι! Ο Θεός να σε φυλάει και οι άξιοι της Γαλλίας. Αφρόκρεμα εσύ των περιπλανόμενων υποτών, αφέντη μου!
εκεί κάτω που πας, γενναίο του κόσμου. Με την ατσάλινη καρδιά και τα σιδερένια χέρια, γύρνα σώος και αυλαβής στο φως της ζωής που αφήνεις για να γοθείς αυτά τα σκοτάδια. Αφήστε κι άλλο το σχοινί. Α, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Το σκηνή! Πρέπει να το κρατάμε! Γρήγορα! Ω, μείναμε χωρίς σκηνή! Τι θα κάνουμε τώρα? Και έχει κατέβει τουλάχιστον 10 όργιες. Τι να κάνουμε? Καλύτερα να τον ανεβάσουμε πάνω. Καλύτερα πρώτα να δέσουμε το κομμάτι που μας μένει σε κάποιο δέντρο για να μην μας γλιστρήσει. Γρήγορα! Σφίξε καλά τον κόμπο! Αυτό κάνω! Ας ανεβάσουμε τώρα τον αφέντη μου. Το σκηνή λύθηκε! Έλα να τραβήξουμε πάλι! Ο Δον Κιχώτης πρέπει να έμεινε στη σπηλιά. Μια στιγμή! Τώρα καταλαβαίνω βάρος. Ναι, δεν λύθηκε. Δόξα τω Θεώ. Απάνω. Επάνω. Αχ, εδώ είναι επιτέλους. Καλώς ήρθες, αφέντη μου. Γιατί εδώ σκεφτόμασταν ότι θα έμενες εκεί κάτω για πάντα, αφέντη μου. Είναι ανέστητος. Ας τον λύσουμε. Κύριε, κύριε, ξυπνήστε σας παρακαλώ. Ξυπνήστε, Δον Κιχώτη μου! Ξυπνήστε! Ο Θεός να σας συγχωρέσει, φίλοι μου, που με τραβήξατε από την πιο ευχάριστη αίσθηση που έχει νιώσει ποτέ άνθρωπος. Κύριε, εξηγήστε το μας αυτό και διηγηθείτε μας αυτό που είδατε σε αυτή την κόλαση. Κόλαση το είπες. Μην το λες έτσι, Σάντσο, γιατί δεν το αξίζει. Είμαστε όλη μέρα στο πόδι. Δεν θα υπάρχει εδώ κοντά κάποιο πανδοχείο. Έχει εδώ ένα πανδοχείο. Επιτέλους φτάσαμε. Είπε πανδοχείο, όχι κάστρο. Πρέπει να το γιορτάσουμε. Μπα, δεν είναι πανδοχείο. Γιατί να το πει κάστρο? Ξέρω εγώ τι λέω. Πανδοχέα υπάρχει δωμάτιο. Φτάνει το κουκλοθέατρο με το μάντι πίθηκο. Χριστέ μου, έφτασε ο κυρπέδρο. Ωραία νύχτα μας περιμένει. Καλώς ορίσατε. Πού αφήσατε το κουκλοθέατρο και δεν το βλέπω, κυρπέδρο? Κοντά είναι. Εγώ ήρθα για να κλείσω το δωμάτιο. Και τον ίδιο το δούκα της Άλμπα θα έβγαζα αν δεν είχα να δώσω σε εσάς. Φέρτε το κουκλοθέατρο, γιατί αυτή τη νύχτα θα υπάρξει κόσμο στο πανδοχείο που θα πληρώσει για να το δει. Ωραία. Και εγώ θα κάνω καλύτερη τιμή και θα θεωρήσω ότι καλοπληρώθηκα με τα έξοδά μου. Πάω να ετοιμάσω το κουκλοθέατρο. Πείτε μας παρακαλώ, κύριε Πανδοχέα, ο κυρπέδρο είναι αυτός που ήρθε με τον πίθηκο? Και τι κουκλοθέατρο είναι αυτό που φέρνει? Είναι ένας γνωστός παίκτης με μαριονέτες που εδώ και πολλές μέρες γυρνάει σε αυτές τις περιοχές της Μάντσας κάνοντας μια παράσταση κουκλοθέατρου με την απελευθέρωση της Μελισέντρα από το Δόγκα Ιφέρος, που είναι από τις καλύτερες ιστορίες που υπάρχουν σε αυτό το βασίλειο. Αυτή η αληθινή ιστορία που παρουσιάζεται εδώ είναι βγαλμένη από τα γαλλικά χρονικά και από παλιές ισπανικές ιστορίες που λέγονται από στόμα σε στόμα. Αναφέρεται στο πώς απελευθέρωσε ο Δον Γκαϊφέρος τη γυναίκα του Μελισέντρα, που ήταν εχμάλωτη στην Ισπανία, στα χέρια των Αράβων. Στην πόλη που τώρα λέγεται Σαραγώσα. Δείτε λοιπόν πώς περνούσε τον καιρό του ο σύζυγος της εχμάλωτης, σύμφωνα με αυτά που λέγονται. Σκάκι κάθεται και παίζει ο Δον Γκαϊφέρος, αφού πια τη Μελισέντρα την έχει ξεχάσει. Ο αυτοκράτορας Καρλομάγνος, πατέρας της Μελισέντρα, ενοχλημένος από την αδιαφορία του γαμπρού του, τον επιπλήττει και πάει να το χτυπήσει με το σκύπτρο. Μετά του γυρνάει την πλάτη και εξοργίζει τον Δον Γκαϊφέρος, που πετάει τη σκακέρα και ζητάει τα όπλα του από τον Δον Ρολντάν, τον ξάδερφό του. Αυτός είναι ένας πύργος της Ακρόπολης της Σαραγώσα, που τώρα λέγεται Αλφαχερία.
και εκείνη που είναι ντυμένη με αραβικά ρούχα είναι η πανέμορφη Μελισέντρα. Κοιτώντας τον δρόμο προς τη Γαλλία, σκέφτεται το Παρίσι και το σύζυγό της και απελπίζεται με την αιχμαλωσία της. Και τώρα εμφανίζεται πάνω στο άλογο ο ίδιος ο Ντον Γκαϊφέρος. Η Μελισέντρα είναι στο παρατηρητήριο του πύργου και μιλάει με το σύζυγό της, νομίζοντας ότι είναι κάποιος περαστικός. Κύριε, αν στη Γαλλία πηγαίνετε, ρωτήστε για τον Ντον Γκαϊφέρος. Ο Ντον Γκαϊφέρος αποκαλύπτεται και η Μελισάντρα τον αναγνωρίζει. Όμως κάποια μάτια κακά τα είδαν όλα και τα μαρτύρησαν στο βασιλιά Μαρσίλιο που έδωσε διαταγή. Γίνα σημάνει συναγερμός. Το υπηκό βγαίνει από την πόλη για να κυνηγήσει τον Ντον Γκαϊφέρος και τη Μελισάντρα. Πόσες τρομπέτες ηχούν, καραμούζες παίζουν και τύμπανα και ταμπούρλα χτυπούν. Τους φτάνουν και τους κάνουν πίσω δεμένους στην ουρά του ίδιου τους του αλόγου. Είναι δική μας πια. Δεν θα δεχτώ να είμαι παρόν και να γίνεται τέτοια προσβολή σε έναν υπότι τόσο ξεγουστό όπως ο Ντον Γκαϊφέρος. Σταμάτα, καράγια, κακογέννητε! Μην τον κυνηγάς, γιατί θα έχεις να κάνεις μαζί μου! Μα τι γίνεται, τι γίνεται! Μα τι έγινε! Τι κάνετε! Σταματήστε παρακαλώ κύριε Δον Κιχώτη. Καταλάβετε, αυτά που καταστρέφετε δεν είναι αληθινοί άραβες, αλλά κούκλες από πυλό. Κοιτάξτε! Α, τι αμαρτίες πληρώνω. Με καταστρέφετε, μου διαλύετε όλη την περιουσία μου. Να ζήσουν οι περιπλανόμενοι υπότες πάνω από οτιδήποτε άλλο ζει σήμερα στη γη. Ας ζήσουν και ας πεθάνω εγώ. Είμαι τόσο δυστυχισμένος που μπορώ να πω όπως ο βασιλιάς Ροντρίγκο, χθες ήμουν ο κύριος της Ισπανίας. Σήμερα δεν έχω ούτε μια πολεμίστρα που να μπορώ να πω ότι είναι δική μου. Πριν από λίγο ήμουνα κύριος βασιλιάδων και τώρα είμαι έρημος και ζητιάνος. Μην κλαις, κύριε Πέδρο, γιατί ο κύριός μου είναι δίκαιος και γενναιόδωρος και θα σε πληρώσει με το παραπάνω. Βλέπω πάλι αυτό που έχω δει πολλές φορές μέχρι τώρα, Σάντσο. Οι μάγοι που με καταδιώκουν μου βάζουν μπροστά στα μάτια τις φιγούρες που έχουν και μετά τις αλλάζουν. Εμένα, Σάντσο, μου φάνηκε πως ό,τι συνέβη εδώ γινόταν πραγματικά. Όμως, αν και το λάθος μου δεν ήταν από κακία, θέλω να πληρώσω για τις ζημίες. Πείτε μου, κύριε Πέδρο, τι θέλετε για τις κατεστραμμένες φιγούρες και εγώ θα σας τις πληρώσω σε γνήσιο καστιλιάνικο νόμισμα. Δεν θα ήταν καλύτερα να αφήσετε αυτή την ιδέα. Το λέω γιατί ο υπότης μας μπορεί να σας επιτεθεί πάλι. Δεν θα το κάνει, γιατί θα πάρω ένα άλογο πολύ καλύτερο από το δικό του και τα υπόλοιπα θα τα αναλάβω εγώ. Αν έχετε το κουράγιο, ναι, βέβαια. Κουράγιο και δυνάμεις μου περισσεύουν από παντού. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Αυτή τη φορά μπορεί να προετοιμαστεί καλά ο Δον Κιχώτης μας. Δεν θα τα καταφέρει με το Σαμσόν Καράσκο. Την επόμενη μέρα, ο Δον Κιχώτης, βγαίνοντας από ένα δάσος, ανακάλυψε ένα πράσινο λιβάδι. Εκεί είδε κυνηγούς που κυνηγούσαν μεγάλα πουλιά. Ρέχα, παιδί μου, Σάντσο, και πες σε εκείνη την κυρία ότι αν μου το επιτρέπει, θα πάω να φιλήσω το χέρι της και ότι θέλω να την υπηρετήσω. Και πρόσεξε πως της μιλάς, μην πετάξεις κανένα από τα δικά σου. Εγώ τέτοιο πράγμα? Λες και είναι η πρώτη φορά που πηγαίνω μηνύματα σε υψηλές κυρίες. Αν δεν είναι αυτό που πήγε στη Δουλτσινέα, εγώ δεν ξέρω κανένα άλλο. Αλήθεια είναι. Αλλά δεν χρειάζεται να με ειδοποιήσετε για τίποτα, γιατί απ' όλα ξέρω εγώ. Το πιστεύω, Σάντσο. Γι' αυτό πήγαινε και ο Θεός μαζί σου. Ντέι, Ρούσιο! Ντέι! Ο κύριος μου με στέλνει να σας πω ότι επιθυμεί να υπηρετήσει την εξοχότητά σας. Σηκωθείτε. Ο κύριός σας μπορεί να έρθει. Ο Δούκας και εγώ θα τον υποδεχθούμε με μεγάλη χαρά στο κάστρο μας. Αχ, θα με τσιμπήσει. Όχι, το γεράκι μου δεν θα σας πειράξει. Ο κύριός σας δεν είναι εκείνος για τον οποίο έχει γραφεί μια ιστορία που τη λένε ο τετραπέρατος Δον Κιχώτης της Μάντσα που έχει για κυρία του τη δουλτσινέα του τον Μπόσο? Αυτό ακριβώς, κυρία. Πόσο χαίρομαι! Είστε καλοδεχούμενοι και οι δύο στα εδάφη μου. Τρέχα, Ρούσιο! Έχουμε πολύ καλά νέα! Ποιος ήταν αυτός ο άντρας με τον οποίο μίλαγες, κυρία? Θυμάσαι το βιβλίο «Ο τετραπέρατος Δον Κιχώτης της Μάντσα»? Ναι, είναι η ιστορία ενός περιπλανόμενου υπότη των καιρών μας.
που επανορθώνει αδικίες. Αυτός που μιλούσε μαζί μου είναι ο Σάντσο Πάντσα, ο υποκόμος του. Ο Δον Κιχώτης θέλει να μπει στην υπηρεσία μου. Τι τύχη! Θα έχουμε την ευκαιρία να διασκεδάσουμε με τις ανοησίες ενός τόσο ξακουστού περιπλανόμενου υπότη. Εάν συμφωνεί η σύζυγέ μου, να τον υποδεχθούμε με τελετές που συνηθίζονται στα βιβλία με υπότες. Καταπληκτική ιδέα! Θα το αναλάβω εγώ. Πάμε, Σάντσο! Θα παρουσιαστώ στους δούκες και θα θέσω το ξύφος μου στην υπηρεσία τους. Γύρνα στο κάστρο και ειδοποίησε το προσωπικό να υποδεχτεί με όλες τις θυμές το Δον Κιχώτη της Μάντσα. Τον υπότη με τη θλιμμένη όψη, που θα είναι φιλοξενούμενός μου. Ω, κοίτα, Ρούσιο, αυτό είναι πραγματικά ένα αληθινό κάστρο. Θα βοηθήσει η εξοχότησα στην κυρία Δούκησα να κατέβει η κύριε Δον Κιχώτη. Κυρία μου, επιτρέψτε μου να σας βοηθήσω. Προσοχή, κύριε υπότη. Καλωσορίσατε εσείς, η αφρόκρεμα των περιπλανόμενων υποτών. Καλωσορίσατε. Ο Δον Κιχώτης ξαφνιάστηκε με την υπέροχη υποδοχή που του έκαναν στο παλάτι του Δούκα και της Δούκησας. Και τότε πίστεψε πραγματικά ότι είναι περιπλανόμενος υπότης, αφού του συμπεριφέρονταν όπως φέρονταν στους υπότες των περασμένων αιώνων. Τι νέα έχετε από την κυρία Δουλτσινέα του τον Μπόσο? Της έχετε στείλει κάποιο γίγαντα ή απατεώνα ηττημένο από εσάς για να την υπηρετεί? Γίγαντες έχω γονατίσει. Και απατεώνες τις έχω στείλει. Όμως πού να τη βρούνε αφού είναι μεταμορφωμένη από μάγια σε άσχημη εργάτρια? Άσχημη? Εμένα μου φάνηκε το πιο όμορφο πλάσμα σε ολόκληρο τον κόσμο. Την είδατε κι εσείς μαγεμένη, Σάντσο? Μα βέβαια την είδα. Και ποιος νομίζετε, αν όχι εγώ, ήταν ο πρώτος που κατάλαβε τα μάγια που της είχαν κάνει? Τόσο μαγεμένη όσο και ο πατέρας μου. Δον Κιχώτη, δεν εννοείτε, ή όπως αλλιώς σας λένε, ποιος σας έβαλε στο κεφάλι ότι είστε περιπλανόμενος υπότης και ότι νικάτε γίγαντες και πιάνετε απατεώνες, απατημένη ψυχή? Γυρίστε σπίτι σας να φροντίσετε τη γυναίκα σας και τα παιδιά σας και σταματήστε να τριγυρνάτε στον κόσμο κάνοντας να γελάνε όλους όσους σας γνωρίζουν. Πού υπάρχουν γίγαντες στην Ισπανία, οι απατεώνες στη Μάντσα, οι μαγεμένες δουλτσινέες, οι περιπλανόμενοι υπότες? Η παρουσία των δουκών και ο σεβασμός που έχω στο άμφια που φοράτε συγκρατούν τον δίκαιο θυμό μου. Όμως δεν έπρεπε να με προσβάλλετε τόσο βάναυσα και δημοσίως για πράγματα που δεν καταλαβαίνετε. Ποια ανοησία είδατε σε μένα και με καταδικάζετε και με στέλνετε σπίτι να φροντίζω τη γυναίκα και τα παιδιά μου, δίχως πρώτα να ξέρετε αν έχω? Να γνωρίζετε ότι από το δύσκολο μονοπάτι της υποσύνης έχω επανορθώσει αδικίες, έχω τιμωρήσει αφθάδειες και έχω νικήσει γίγαντες. Η πρόθεσή μου είναι να κάνω το καλό σε όλους και κακό σε κανέναν. Αυτόν που ενεργεί έτσι αξίζει να τον φωνάζουν ανόητο. Μη λέτε τίποτα άλλο, γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο να υποθεί. Τα είπατε όλα ήδη. Καθώς αυτός ο κύριος δεν πιστεύει στους περιπλανόμενους υπότες, δεν καταλαβαίνει τίποτε από αυτά που είπατε. Κατά σύμπτωση, μήπως εσείς είστε ο Σάντσο Πάντσα που λένε, στον οποίο ο αφέντης του έχει υποσχεθεί ένα νησί? Ναι, εγώ είμαι. Και το αξίζω όσο κανένας άλλος. Εγώ είμαι από αυτούς που λένε, πήγαινε με τους καλούς και θα γίνεις καλός. Είμαι από αυτούς που, κάτω από καλό δέντρο αν πέσουν, παχύς ίσκιος τους καλύπτει. Και εγώ έχω βρει έναν καλό κύριο. Και είναι πολλοί μήνες τώρα που γυρνάω μαζί του. Να ζήσει αυτός και να ζήσω κι εγώ. Και ούτε σε αυτόν να λείψουν οι αυτοκρατορίες, ούτε και σε μένα τα νησιά. Σάντσο, φίλε μου, εγώ στο όνομα του κυρίου Δον Κιχώτη σας ονομάζω κυβερνήτη ενός νησιού που έχω, που είναι από τα καλύτερα. Πέσε στα γόνατα, καλέ μου φίλε Σάντσο, και ευχαρίστησε την εξοχότητά του για τη μεγάλη χάρη που σου έκανε. Μα τα άμφια που φορώ, κύριε Δούκα, είστε τόσο ανόητος όσο και αυτοί εδώ οι αμαρτωλοί. Μίλετε με αυτούς και εγώ δεν πρόκειται να κουραστώ άλλο να κρίνω την ανοησία που δεν μπορώ να καταπολεμήσω.